Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Insight View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Παρά τις επιφυλάξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυβέρνηση ακόμα επιθυμεί να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου, αφού πιστεύει ότι η εποχή αυτή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεθάρης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά φαίνεται ότι είναι ζήτημα ημερών μέχρι η Ελλάδα να βγει στις αγορές για ένα πενταετές ομόλογο, με την κυβέρνηση να ψηφάσει πραγματικότητα τα μηνύματα που έχει στείλει τόσο ο Μάριο Ντράγκη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λένε ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη εποχή. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι τώρα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, μέχρι το τέλος δηλαδή του μήνα, καθώς τον Αύγουστο τα πράγματα είναι πολύ πιο μαζεμένα στις αγορές, να βγει να πάρει το ομόλογο αυτό το πενταετές, να έχει μια έκδοση στην οποία προσδοκά να έχει μεγάλη υπερκάλυψη και ένα δελεαστικό δεδομένης και της συγκυρίας και των καταστάσεων επί Τόκιο, ώστε να δείξει ότι το κλείσμα της προηγούμενης δεύτερης αξιολόγησης ήταν αρκετό για να μπορέσει η χώρα να επιστρέψει σε κάποιο βαθμό στην ομαλότητα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ξέρει ότι από τον Σεπτέμβριο που θα πρέπει να ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση τα πράγματα θα γίνουν αρκετά περίπλοκα. Ακριβώς, υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να περάσει ξανά στην κοινοβουλευτική ομάδα και ενδεχομένως να μην είναι εύκολο και σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν δελεαστικό για τις αγορές να βγει μια χώρα για να ζητήσει χρήματα μεσούς μια νέα αξιολόγηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την άλλη, δεν θέλει να καθυστερήσει η διαδικασία μέσα στον Αύγουστο, καθώς ξέρει ότι οι ρευστότητες αγορές εντός του Αυγούστου είναι πάρα πολύ περιορισμένοι, άρα κινδυνεύει να έχει πολύ μικρή υπερκάλυψη το ομόλογο, κάτι που δεν θα το ήθελε. Και θεωρεί λοιπόν ότι αυτό το δεκαήμερο, μέχρι ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα, μέχρι το τέλος δηλαδή της εβδομάδας, είναι η κατάλληλη συγκυρία παρά το γεγονός ότι οι ξένοι εταίροι δεν είναι και τόσο θετικοί απέναντί μας. Τώρα το στίχημα συνεχίζει να παραμένει το επιτόκιο. Ζητούμενο είναι να βγει η Ελλάδα σε αγορά με ένα επιτόκιο κάτω του 5%. Φαίνεται θα το καταφέρει και θα κυμανθεί αυτό κάπου ανάμεσα στο 4,5% και στο 4,8%. Ιδανικά για την κυβέρνηση ήταν ένα επιτόκιο της τάξης του 4,5%. Αλλά και το 4,7-4,8 είναι αποδεκτό. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με το ομόλογο Σαμαρά, καθώς μιλάμε για άλλες συγκυρίες και μιλάμε και για εντελώς διαφορετικό spread πέρα από την τελική τιμή του ομολόγου. Όμως για την κυβέρνηση είναι ένα ζητούμενο να δείξει ότι οι θυσίες, αυτό που έγινε το τελευταίο διάστημα, η όποια διαπραγμάτευση τέλος πάντων, έφερε έργο και αυτό το έργο είναι μια επιτυχημένη έξοδο στις αγορές που θα μπορέσει να αποτελέσει για ένα μήνυμα για τη συνέχεια.